είναι το σημερινό, αυτή η δουλειά που παρουσιάζουμε σήμερα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από τον τίτλο, είναι το δαχτυλίδι του Moby Dick και μια κυβαντική αγκαλιά. Έχω πειράξει λίγο το θέμα. Το βασικό θέμα λοιπόν είναι το βιβλίο που βλέπετε στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας. Ο συγγραφέας είναι ο Άντριου Κρούμε και το βιβλίο λέγεται Mobius Dick. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένας πειραγμένος τίτλος, είναι πειραγμένος ο τίτλος του Moby Dick, του κλασικού βιβλίου του 19ου αιώνα. Ο τρόπος με τον οποίο είναι πειραγμένο θα καταλάβετε στην πορεία πώς έχει γίνει αυτό. Στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης βλέπετε μία από τις αγγλικές εκδόσεις του έργου. Στο μέσο της οθόνης βλέπετε ένα δαχτυλίδι, δεν είναι ακριβώς δαχτυλίδι, είναι αυτό που λέμε λωρίδα του Μέμπιους, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Είναι ένα μαθηματικό αντικείμενο που έχει κάποιες ξεχωριστές ιδιότητες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και όπως βλέπετε, το Μουσείο Ηρακλειδών έχει υιοθετήσει στο λογοτυπό του το δαχτυλίδι αυτό, τη λωρίδα του Μέμπιους. Θέλω λίγο να σας προετοιμάσω, επειδή πρόκειται για ένα δύσκολο βιβλίο, είναι ένα μυθιστόρημα. Ανήκει στο κομμάτι της μαθηματικής λογοτεχνίας. Δεν είναι εύκολο, οπότε θα προσπαθήσω μέσα στο χρόνο που έχω να αναλύσω μερικές πλευρές του, διότι έχει πραγματικά πάρα πολλές πλευρές. Θα σταθώ λοιπόν σε αυτές που θεωρώ εγώ σημαντικότερες. Πρέπει να σας πω ότι το Mobius Dick θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχω διαβάσει στη ζωή μου και πιστέψτε με, δεν έχω διαβάσει λίγα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία ρίση του Stephen Hawking. Ο Stephen Hawking νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους. Ξεκινάω με αυτό γιατί θέλω να έχετε υπόψη σας το πού πατάμε. Λοιπόν, διαβάζουμε. Επειδή το σύμπαν συνεχώς ρίχνει ζάρια για να δει κάθε φορά τι θα συμβεί στη συνέχεια, η ιστορία του δεν είναι μοναδική, όπως ίσως θα φανταζόμασταν. Αντίθετα, το σύμπαν πρέπει να έχει κάθε δυνατή ιστορία, κάθε μια με τη δική της πιθανότητα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ιστορία του σύμπαντος στην οποία το κρατήδιο του Μπελίζ σάρωσε όλα τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και η συγκεκριμένη πιθανότητα είναι μάλλον μικρή. Η ιδέα αυτή ότι το σύμπαν έχει πολλαπλές ιστορίες ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία. Εν τούτης, σήμερα αποτελεί αποδεκτό επιστημονικό γεγονός. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε πολύ τις μετρητές στα λόγια του Hawking. Όχι για κανένα λόγο, δεν είμαι καλύτερος από αυτόν. Αλλά εννοεί κάτι άλλο από αυτό που θα θέλαμε να ονειρευόμαστε κάποιους ευσεβείς πόντους. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα το καταλάβουμε λίγο παρακάτω. Η μία ρίση λοιπόν είναι αυτή που θέλω να την έχετε υπόψη σας για να καταλάβετε ότι είναι ένας από τους πυλώνες, μία από τις θέσεις της επιστήμης, οποίας βασίζεται το βιβλίο. Και αμέσως μετά θα περάσουμε σε μία βασική φιλοσοφική θέση του συγγραφέα του βιβλίου, του Άντριου Κρούμε. Η θέση αυτή είναι η εξής. Η αλήθεια είναι η ελπίδα. Η κόλαση είναι το μέρος που εγκαταλείπεται κάθε αλήθεια. Δύο πράγματα λοιπόν, κρατήστε τα στο νου σας. Θέλω να σας πω ότι πρόκειται για ένα βιβλίο, καθώς παίρνουμε, το οποίο περιέχει μέσα πολλή επιστήμη, πολλή φιλοσοφία, πολλή τέχνη, πολύ πράγμα γενικώς. Και μάλιστα είναι αφορμή για να δούμε στην πορεία, καθώς το διαβάζουμε, και πολλά άλλα πράγματα. Θα δείτε λοιπόν αρκετά ετερόπλητα μπροστά σας, αλλά νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέροντα. Λοιπόν, το να κάνει κάποιος φιλοσοφία είναι σαν να κάνει μαθηματικά. Πρόκειται για ένα διανοητικό παιχνίδι που σε υποχρεώνει να κινείσαι στα όρια. Στα όρια της σκέψης, στα όρια της κατανόησης, στα όρια της ίδιας της ζωής. Δημιουργούμε νόρμες που εμπνεόμαστε από ένα σύνολο σκέψεων, εμπειριών, παρατηρήσεων. Οι νόρμες είναι μοντέλα, πρότυπα δράσης του κόσμου, της ζωής και της φύσης. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που οι νόρμες είναι τέτοιες, ώστε να επηρεάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους μέσω της αυτοαναφορικότητας, ακόμα και όταν συντρίβονται κάτω από το βάρος της ίδιας τους της βαρύτητας, όπως οι κόκκινοι γίγαντες που μετατρέπονται σε άσπρους νάνους, ακόμα και τότε υπακούν σε κάποια μοντέλα που τα υιοθετούμε με έναν βολικό για εμάς τρόπο. Δαμάζουμε και ταυτόχρονα αποδομούμε έναν ολόκληρο κόσμο. Δαμάζουμε τον κόσμο και τις αντιθάσεπτες ζωές μας, αναζητώντας διαρκώς νέα πρότυπα που μοιάζουν να απεικονίζουν τον κόσμο με μεγαλύτερη συνέπεια και που υπερβαίνουν την ανεπάρκεια των υφιστάμενων. Είμαστε ένα βιολογικό είδος που αναζητά τα πρότυπα, λέει ο Κρούμε. Η εξέλιξη μας έκανε έτσι.
Το Mobius Dick είναι ένα νοητικό πείραμα αναζήτησης προτύπων. Ο συγγραφέας του είναι ένας σκοτσέζος επιστήμονας που έχει σπουδές που θα τις δούμε παρακάτω και που θα επικυρώσουν αυτά τα πράγματα τα οποία θα δείτε. Πριν προχωρήσουμε θα κάνω μία σύντομη παρουσίαση της διάρθρωσης αυτής της σημερινής βραδιάς, αυτής της παρουσίασης. Στην αρχή λοιπόν θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για τον συγγραφέα και για την θεματική του έργου. Μετά θα παρουσιάσουμε τη διάρθρωση αυτού του βιβλίου σε κεφάλαια, που είναι μια περίεργη διάρθρωση. Θα δούμε μερικά ειδικά επιστημονικά θέματα από το χώρο της φυσικής και των μαθηματικών που ανήκουν στο οπλοστάσιο αυτού του έργου. Θα δούμε μερικά λογοπαίγνια και λεκτικά επινοήματα του συγγραφέα σε αυτό το έργο. Θα σταθούμε σε μερικά ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με τις δύο κύριες προβληματικές του έργου, που είναι η φιλοσοφική αναζήτηση για το νόημα των συμπτώσεων και μερικά ζητήματα ηθικής. Και θα καταλήξουμε σε μερικά συμπεράσματα. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο συγγραφέας ο Άντριου Γκρούμι. Γεννήθηκε το 1961 στη Σκωτία, σε μια πόλη που λέγεται Κιρκίνκυλο. Πάνω αριστερά φαίνεται μια φωτογραφία. Είναι μια μικρή πόλη στη Σκωτία, στην Ουαλία συγκεκριμένα. Πάνω δεξιά βλέπετε το Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριου, σπούδασε εκεί μαθηματικά. Κάτω αριστερά, αμέσως μετά, ξέρετε, σας πω ότι έγινε δάσκαλος και καθηγητής μαθηματικών σε σχολεία. Πήγε, έκανε ένα διδακτορικό στο Imperial College του Λονδίνου. Το διδακτορικό του έχει αντικείμενο την κβαντική φυσική και πολύ συγκεκριμένα την εξίσωση του Schrödinger, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Γενικά, εκτός από το ότι γράφει βιβλία, διδάσκει αυτό που θα λέγαμε ένα δημιουργική γραφή στο Northumbria University του Newcastle, είναι κάτω δεξιά. Η φωτογραφία επάνω είναι τραβηγμένη από επίσκεψή του στην Ελλάδα από επαγγελματία φωτογράφου τον κύριο Αρβανίτη. Το λέω γιατί έχω κλέψει τη φωτογραφία από το site. Το Γκρούμι λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκε στον χώρο του μυθιστορήματος το 1994 και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 7 μυθιστορήματα. Τα 6 έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα, το τελευταίο του δεν έχει μεταφραστεί. Έχω την εντύπωση λόγω οικονομικής κρίσης. Τα έργα του έχουν εισπράξει εξαιρετικά θετικές κριτικές από τον Ιρλανδικό τύπο αλλά και από τον Αμερικάνικο. Δύο από αυτά έλαβαν ειδικά βραβεία στη Βρετανία, άλλα δύο εισέπραξαν ειδικές διακρίσεις. Ένα έφτασε στους φιναλίστ και βραβείο Booker. Το βραβείο Booker, αν δεν το ξέρετε, είναι η μέγιστη διάκριση λογοτεχνική στην Αγγλία, πράγμα που σημαίνει ότι σε καθιερώνει και διεθνώς. Το Mobius Dick υπήρξε υποψήφιο για βραβείο συγγραφέων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και εισήχθη στη λίστα των εναλλακτικών Booker. Εκδόθηκε το 2004 στη Βρετανία, ενώ η έκδοσή του στην Ελλάδα έγινε δύο χρόνια αργότερα σε μετάφραση και εξαιρετική πραγματικά απόδοση του τεύχου του Μιχαηλίδη. Ώρες-ώρες έχω την εντύπωση ότι το πρόσεξε περισσότερο ακόμα και από τα δικά του τα βιβλία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για τις άμεσες επιρροές στον ίδιο τον Γκρούμι. Είναι οι άνθρωποι, οι συγγραφείς που τον έχουν επηρεάσει. Δεν ξεχνάμε ότι είναι μαθηματικός, δεν ξεχνάμε ότι έχει κάνει διδακτορικό στη φυσική. Πάνω δεξιά βλέπουμε τον Γκέτε, 18ος αιώνας, γεννήθηκε 1749, γνωστός και μη εξαιρεταίος, λογοτέχνης και φιλόσοφος και ποιητής, είναι κάτι σαν τον Όμηρο της Ευρώπης. Αμέσως μετά έχουμε τον Μπόρχες, Χόρχες Λουίς Μπόρχες, που είναι ένας σουρεαλιστής μεταμοντέρνος συγγραφέας, νομπελίστας παρακαλώ. Ο Ίταλο Καλβίνο είναι κάτι σαν τον Μπόρχες, ίσως σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο Ιταλός, αλλά και αυτός με την ίδια νοοτροπία, δηλαδή γράφοντας έργα ας πούμε μεταμοντέρνα σουρεαλιστικά. Και κάτω είναι ο Φίλιπ Ντικ, κλασικός συγγραφέας εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες στον χώρο του science fiction. Εδώ βλέπουμε τα 6 βιβλία του που κυκλοφορούν στην Ελλάδα του Άντριου Γκρούμι. Πάνω αριστερά μουσική σε ξένη γλώσσα, πάνω δεξιά αρχή του Ντάλαμπερ, κάτω αριστερά Φίτς, ο κύριος Μη, Σπούτνη Καλεντόνια, το τελευταίο βιβλίο που είναι στα ελληνικά και βεβαίως στη μέση είναι το Mobius Dick για το οποίο μιλάμε απόψε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκινήσω παίρνοντας μία φράση από το βιβλίο όπου στην ουσία το ίδιο το βιβλίο αυτοπαρουσιάζεται. Δηλαδή, λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Άντριου Γκρούμι, τι κάνει σε αυτό το βιβλίο. Πριν το διαβάσω όμως, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν μερικές φωτογραφίες που θα δείτε, είναι κλεμμένες από μία ταινία,
Είναι η πρώτη φωτογραφία που βλέπετε εδώ κλεμμένη από ταινία. Η ταινία αυτή είναι του Ντάρεν Αρονόφσκι, ίσως να το ξέρετε κάποιοι συνάδελφοι μαθηματικοί. Είναι αυτός που η πρώτη μεγάλη ταινία ήταν το Πι, έτσι μια σουρεάλ ταινία. Έχει κάνει και άλλες ταινίες. Αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την ταινία The Fountain, η πηγή της ζωής. Πηγή άπατης πρακτικά, αλλά ειλικρινά, εφόσον είστε εδώ μαζεμένοι, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν καλό να την αναζητήσετε κάπου να την δείτε. Εγώ χαρακτηριστικά όταν την είδα ήμουν στα Χανιά και ήμασταν μόνο δύο άνθρωποι στην παράσταση. Εγώ και ένας άλλος μαθηματικός που είχαμε την ίδια μπουρλα με αυτά τα πράγματα και έτσι απολαύσαμε αυτή την ταινία μόνοι μας. Βλέπετε τον Hugh Jackman και τη Rachel Weisz. Και θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αρκετές φωτογραφίες από αυτή την ταινία. Λοιπόν, μπαίνω στο ζουμί της υπόθεσης, διαβάζω. Χωρίς αμφιβολία, κάποιος εφάνταστος μυθιστοριογράφος θα μπορούσε να συλλάβει μια πλοκή που θα συνδέει τα πάντα. Όταν λέει εφάνταστος μυθιστοριογράφος, εννοείται ότι τον εαυτό του βρούμε και το γράφει εκεί μέσα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η πλοκή να συνδέει τα πάντα. Τον Χόφμαν, θα σας πω τι είναι, τον Σούμαν, ένας μουσικός, τον Σρέντιγκερ, τον Μαν, σε μια μείζωνα ενοποιημένη θεωρία, όπου η Χέλεν και ο Ρίγκερ. Η Χέλεν, για μας, και ο Ρίγκερ. Οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές του έργου, η Χέλεν και ο Ρίγκερ. Αποτελούν λοιπόν κβαντικούς συντονισμούς και ο έρωτάς τους, εκείνη την πρώτη φορά, στο διαμέρισμά του, πάνω στο χαλί, μπροστά στη φωτιά που τους ζωγονούσε, είναι ένα αφηγηματικό αναπόφευκτο. Ό,τι καταλάβατε δεν έχει σημασία, θα το δούμε λίγο παρακάτω όλα αυτά, τις λεπτομέρειες, αλλά είναι ένας τρόπος που παρουσιάζει ο ίδιος ο Κρούμι του τι κάνει σε αυτό το έργο. Λοιπόν, μέσα από αυτό το έργο παρελάβουν πάρα πολλές προσωπικότητες. Άλλοτε σαν ήρωες, αυτό οι ίδιοι. Άλλοτε σαν καρικατούρες ηρώων, άλλοτε γίνονται αναφορές σε όλους αυτούς. Εδώ θα παρουσιάσω μόνο μερικούς από αυτούς, είναι πραγματικά ένα πλήθος. Ξεκινάω από τον Γκέτε, λοιπόν, μιλήσαμε για αυτόν πριν από λίγο. Και αμέσως μετά θα περάσω αριστερά στον E.T.A. Hoffman. Θα σταθώ εδώ σε αυτό το σημείο γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ο Χόφμαν είναι ένας συγγραφέας που ανήκει στο κίνημα του ρομαντισμού. Είναι περίπου στην ίδια περίοδο, αν θυμάμαι καλά, με τον Γκέτε, ίσως λίγο μεταγενέστερος, αλλά έγραψε ένα βιβλίο για το οποίο θα κάνω μια ειδική αναφορά. Τι είναι αυτό το βιβλίο, κοιτάξτε ποια είναι η ιδέα, λογοτεχνικό είναι. Έχουμε έναν ήρωα, έναν άνθρωπο που έχει ένα γάτο. Και ο ίδιος, ο ήρωας, γράφει ένα ημερολόγιο που είναι ένα ημερολόγιο της ζωής του. Αλλά και ο γάτος κάνει την ίδια δουλειά. Γράφει και ο γάτος ένα ημερολόγιο της δικής του ζωής. Κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, τα δύο ημερολόγια αυτά, οι σελίδες των ημερολογίων, μπλέκονται. Και έτσι φτιάχνουν ένα μείγμα, όπως μπλέκονται τα φύλλα από δύο τράπουλες, όταν έχουμε δύο τράπουλες και μπλέκουμε τα φύλλα τους, αυτό το πράγμα γίνεται με τις σελίδες των ημερολογίων του ανθρώπου που έχει το γάτο και του γάτου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μεικτή ιστορία, μια υβριδική ιστορία, που περιλαμβάνει ένα ημερολόγιο που δεν μπορείς να καταλάβεις ποια ιστορία είναι τίνος. Αυτό είναι το έργο για το οποίο μιλάμε σήμερα. Αυτό είναι το Möbius Dick. Το Möbius Dick αποτελείται από κεφάλαια που είναι αναμεμειγμένα όπως τα φύλλα της τράπουλας. Βεβαίως, καταλαβαίνει κανείς κάποια στιγμή τι γίνεται, αλλά χρειάζεται να διαβάσει αρκετά γιατί στην αρχή δυσκολευόμαστε να πιάσουμε το νόημα. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα. Αλλά παρόλα αυτά έχει μία ουσία και έχει έναν άξονα. Ωραία, αφήνουμε λίγο τον Χόφμαν. Αριστερά εδώ βλέπουμε τον Χέρμαν Μέλβιλ. Ο Χέρμαν Μέλβιλ είναι ο συγγραφέας του Moby Dick, του έργου Moby Dick, όχι Möbius Dick. Moby Dick είναι ένα κλασικό έργο στα τέλη του 19ου αιώνα, η ιστορία με τη Φάλαινα. Είναι ένα βιβλίο οικολογικής ευαισθησίας, έγινε γνωστό δικαίως. Και αμέσως μετά έχουμε τον Τόμας Μαν. Ο Τόμας Μαν είναι επίσης νομπελίστας συγγραφέας. Έμεινε γνωστός για δύο κυρίως έργα, υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικά, αλλά τα χρησιμοποιεί αυτά τα δύο έργα σε αυτό το βιβλίο, είναι ο Φάουστ και το Μαγικό Βουνό. Επάνω έχουμε έναν άλλο νομπελίστα. Έχει μανία με τους νομπελίστες ο συγγραφέας από το βιβλίο. Είναι ο Χάρι Χμπέλ του 20ου αιώνα και μία καρικατούρα του Χάρι Χμπέλ εμφανίζεται ως δίθεν συγγραφέας σε τρία κεφάλαια του βιβλίου. Η καρικατούρα αυτή ονομάζεται Χάρι Μπέρινγκ, κάνει ένα λογοπαίγνιο με το Κρούμι με το Μπέλ και το Ring the Bell και το έχει αλλάξει και το κάνει Χάρι Χμπέλ. Και κάτω δεξιά ο Φίλιπ Ντικ. Ωραία, εδώ έχουμε τον Σούμαν, γνωστό μουσικό, είναι ήρωας σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου.
Ο Σούμαν ήταν μια ιδιοφυΐα που όμως ήταν αποδικολική προσωπικότητα μέχρι σχιζοφρενής. Θαύμαζε και θεωρούσε ως απόλλωνα της μουσικής τον Μπραμς, επίσης γνωστό μουσικό, και είχε φτάσει σε σημείο να τον θαυμάζει τόσο πολύ που μάλλον ήταν περήφανος ο ίδιος ο Σούμαν το ότι ο Μπραμς ήταν εραστής της γυναίκας του. Ωραία. Προχωράμε σε άλλες προσωπικότητες. Χάιζενμπεργκ και Σρέντιγκερ είναι δύο προσωπικότητες της κυβαλικής φυσικής, δύο αντίπαλοι πολιτικοί, ιδεολογικοί και φιλοσοφικοί. Είναι δύο νομπελίστες της κβαντικής φυσικής, έδωσαν δύο ερμηνείες στο ίδιο πρόβλημα κβαντικής, εντελώς διαφορετικές, και αυτές οι δύο διαφορετικές ερμηνείες κατάφεραν να κάνουν σωστές προβλέψεις. Πήραν Νόμπελ με διαφορά 2 ετών, αν θυμάμαι καλά, ο ένας από τον άλλον. Κάτω αριστερά βλέπουμε ένα άλλο φρικ άτομο της κβαντικής φυσικής, τον Βόλφγανγκ Πάουλι, και κάτω δεξιά ο Μέμπιους που έφτιαξε το μαθηματικό αντικείμενο το οποίο ήταν στην αρχή τη λωρίδα του Μέμπιους. Ωραία. Φιλόσοφοι γνωστοί, ο Καντ, ο Μάρξ, ο Φίχτε, ο Σοπενάουερ, ο Χέγκελ, ο Λάιμνιτς, ο Νίτσε παρελάβουν μέσα από αυτό το βιβλίο, είτε ως τρόποι που έχουν, ως άνθρωποι που με τις σκέψεις τους έχουν επιδράσει, είτε ως κάποιες καρικατούρες. Έχουμε επίσης κάτω αριστερά τον Φρόιντ και τον Γιούνγκ. Ο Φρόιντ ξέρετε ότι είναι εισηγητής της ψυχανάλυσης, ο Γιούνγκ υπήρξε μαθητής του, αμέσως μετά από μερικά χρόνια δεν τα βρήκανε όμως. Ο Γιούνγκ εισήγαγε επίσης και τη θεωρία του συλλογικού ασυνείδητου και τη θεωρία του συγχρονικισμού, της συγχρονικότητας, όχι συγχρονικισμού, συγχρονικότητας, με την οποία προσπάθησε να ερμηνεύσει τις συμπτώσεις. Επάνω έχουμε τον μεταμοντέρνο ψυχαναλυτή Λακάν. Και έχω βάλει δεξιά μία εικόνα του Φάουστ, διότι ο Φάουστ διατρέχει όλο το έργο. Θυμίζω ότι ο Φάουστ είναι μία προσωπικότητα βέβαια που δεν υπήρξε ποτέ, είναι μυθική προσωπικότητα στην Ευρώπη. Έχουν γραφτεί πολλά έργα με θέμα τον Φάουστ και εκπροσωπεί πάντα τον άνθρωπο εκείνο που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε έναν ηθικό τρόπο ζωής και σε έναν τρόπο που το τραβάει προς τα εκεί ο διάβολος και καλά, δηλαδή προς τις μία ροπή, προς τις ακολασίες διαφόρων ειδών. Ωραία. Λοιπόν, Moby Dick και Moby Dick. Ένας περίπου ίδιος τίτλος, το Moby Dick είπαμε γράφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, από το Herman Melville εδώ, και στον 21ο αιώνα αρχές γράφτηκε το Moby Dick από τον Andrew Crumey. Ο Τέσπρος ο Μιχαηλίδης, που είναι γνωστός παραμυθάς, γι' αυτό και μπορεί και γράφει αυτά τα βιβλία, έχει την πρώτη του υποσημείωση στο βιβλίο αυτό και λέει ότι, ξέρετε, λέει ότι το Moby's Dick αρχίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αρχίζει και το Moby Dick. Διαβάζοντας το βιβλίο δεν το πίστεψα, γιατί ξέρω ότι είναι παραμυθάς, αλλά παρόλα αυτά είχε δίκιο. Ορίστε λοιπόν, πράγματι, εδώ έτσι ξεκινάει το Moby's Dick με τη φράση Call me H, ενώ το Moby Dick ξεκινάει με το Call me Ismael, οπότε δίνει το σημάδι ότι τα δύο βιβλία έχουν μια κοινή αρχή. Ο ίδιος ο Crumey λοιπόν λέει ότι εδώ είμαστε, να, έχω εδώ μια βάση για να ξεκινήσω. Ωραία. Λοιπόν, John Ringer και Helen, οι δύο ήρωες του βιβλίου. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένο και είναι ερωτευμένο, ας πούμε, στο διηνεκές. Ο John Ringer που βλέπετε είναι ένας καθηγητής φυσικής σε ένα πανεπιστήμιο και η Helen μια παλιά ερωμένη. Τι γίνεται, δεν έχουν πια σχέση, αλλά ο John Ringer εκεί που κάθεται μία μέρα στο πανεπιστήμιο λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό του, ένα μήνυμα που δεν φαίνεται ποιος το έχει αποστείλει, ο αποστολέας φαίνεται άγνωστος, αλλά ο ίδιος υποψιάζεται ότι αυτό, ο αποστολέας του μηνύματος μάλλον είναι η παλιά του ερωμένη η Helen. Και το υποψιάζεται γιατί η πρώτη φράση του βιβλίου είναι «Call me H», δηλαδή πάρε με πίσω, υπογραφή H. Και υποψιάζεται ότι είναι η Helen. Έχει όμως μια σειρά γεγονότων στη διάρκεια αυτής της ιστορίας που τον κάνουν να πιστεύει ότι η Helen από κάπου προσπαθεί να τον καλέσει. Έχει χάσει τα ίχνη της, δεν ξέρει που βρίσκεται, από κάπου προσπαθεί να τον καλέσει. Από κάπου, από ένα σημείο στη χώρα που ζει, από μια άλλη χώρα, από κάπου αλλού, κανείς δεν ξέρει. Στην πρώτη του γνωριμία γνωρίζονται σε ένα καφέ, οι δυο τους. Ο καθένας έχει τα βιβλία του και ο John Ringer, επειδή είναι φυσικός,
διαβάζει αυτό εδώ το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που αφορά κβατικά παιδεία, λέει, σε καπηλωμένους χώρους. Εντάξει. Η Χέλεν, σαν μια γυναίκα που είναι πολύ πιο προσγειωμένη στα γήινα, έρχεται να του μιλήσει για ένα άλλο βιβλίο, του Τόμας Μαν, «Το μαγικό βουνό». Κλασικό βιβλίο με το οποίο κατέληξε σε Νόμπελ ο Τόμας Μαν, για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η ιστορία τους και η ερωτική τους σχέση σιγά σιγά, που παίρνει διάφορες μορφές σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το σύμπαν, σε ένα άλλο σύμπαν και οπουδήποτε άλλο. Με πολλά flashback λοιπόν βλέπουμε την ιστορία αυτού του ζευγαριού, του Τζον Ρίγκερ και της Χέλεν. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι εδώ. Χέιγκαρον και Αρνάχανες. Δύο περίεργα ονόματα, είναι τοποθεσίες. Ο Τζον Ρίγκερ, εκεί που κάθεται στο πανεπιστήμιο λοιπόν, εκτός από το μήνυμα το οποίο λαμβάνει, παίρνει ταυτόχρονα και μία πρόσκληση για να πάει να δώσει μία διάλεξη σε μία επαρχιακή πόλη που λέγεται Αρνάχανες. Κάπου εκεί κοντά όμως, κάπου εκεί κοντά, υπάρχει μία άλλη περιοχή που λέγεται Κρέικαρον και γίνεται ένα πείραμα πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. Φανταστείτε κάτι σαν το πείραμα του Σερ. Ποιο είναι το αντικείμενο του πειράματος, του υποτιθέμενου πειράματος. Προσπαθούν να φτιάξουν εκεί ένα καινούριο δίκτυο παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών που βασίζεται στην κβαντική. Στην πραγματικότητα, το πείραμα δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται. Δεν είναι απλώς ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών, αλλά όπως το αποκαλύπτει ο υπεύθυνος του πειράματος, που είναι και παλιός του μαθητής του Τζον Ρίγκερ, είναι ένα πείραμα που προσπαθεί να ενώσει όλες τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν θα χρειάζονται δηλαδή καν συσκευές για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Ο Τζον Ρίγκερ εικάζει ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από αυτό, τους δούμε λίγο παρακάτω, που σχετίζονται με φαινόμενα στον χώρο της κβαντικής. Το πείραμα γίνεται με κάτοχα νικελίου δανταλίου, όπως το ανέφερα, γιατί έχουν κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες αυτά στον χώρο της μικροφυσικής. Ωραία. Εδώ λοιπόν, να γυρίσω εδώ την προηγούμενη, ναι, στο Αρνάχανες λοιπόν, εκεί που έχει πάει για να επισκεφτεί, κάπου χάνει την μπάλα, χάνει την επαφή με τον κόσμο ο Τζον Ρίγκερ και βλέπουμε να συμβαίνουν κάποια άλλα περίεργα. Γυρίζει η σελίδα, γυρίζει το κεφάλαιο και βλέπουμε ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα νοσοκομείο, ένα ίδρυμα που νοσηλεύεται κάποιος άνδρας που λέγεται Χάρι Ντίκ. Ο Χάρι Ντίκ είναι ένα alter ego, δηλαδή μια άλλη μορφή του ίδιου του πρωταγωνιστή. Νοσηλεύεται εκεί και πάσχει από τι. Είναι μια πολύ περίεργη ασθένεια, θεωρείται ότι είναι πρωτοφανής για τα ιστορικά δεδομένα. Η ασθένεια αυτή τι προκαλεί. Προκαλεί απώλεια ορισμένων αναμνήσεων, αλλά και δημιουργία ψευδών αναμνήσεων. Προκαλεί λοιπόν δύο πολύ σοβαρά προβλήματα, άρα έχουμε θέμα συνείδησης, έχουμε θέμα ταυτότητας. Στον ίδιο χώρο, στο ίδιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται και μία γυναίκα. Δύο άτομα είναι λοιπόν. Είναι λοιπόν ο Χάρι Ντίκ και η Κλάρα. Αλλά ανακαλύπτουμε εμείς σιγά σιγά ότι ο Χάρι Ντίκ και η Κλάρα είναι τα alter ego των δύο βασικών πρωταγωνιστών, του Τζον Ρίγκερ και της Χέλεν. Έτσι, εκεί αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι του συνδέει κάτι πολύ βαθύτερο, κάποιος έρωτας αδιόρατος, καθώς δεν κοιτιούνται αλλά και κοιτιούνται. Να, εδώ οι καρδιές τους ενώνονται μέσω κάποιων γραμμών, δίπλα εξισώσεις, παντικά κτλ. Ωραία. Εδώ έχω μία εικόνα που δείχνει τη γενική δομή του βιβλίου. Κοιτάξτε πόσο περίεργα είναι δομημένο. Υπάρχουν πέντε ιστορίες που αφορούν, πέντε κεφάλαια που αφορούν την ιστορία του Τζον Ρίγκερ. Άλλα τέσσερα κεφάλαια που αφορούν την ιστορία του Χάρι Ντίκ. Είναι με τέτοιο τρόπο παρουσιασμένα από τον συγγραφέα που θυμίζει πάρα πολύ αυτό το έργο του Έσερ, που βλέπουμε ένα χέρι να βγαίνει από το χαρτί και να πηγαίνει και να ζωγραφίζει ένα άλλο χέρι και να γίνεται ένας κύκλος αέναος. Φαίνεται ο Χάρι Ντίκ να γράφει, να μιλάει για την ιστορία του Τζον Ρίγκερ και ο Τζον Ρίγκερ να μιλάει για την ιστορία του Χάρι Ντίκ. Είναι εντυπωσιακό έβριμα του συγγραφέα. Υπάρχουν άλλα τρία κεφάλαια που είναι διηγήσεις του Χάρι Μπέρι και ένα υστερόγραφο. Αριστερά έχουμε το βιβλίο που διάβαζαν στην πρώτη του συνάντηση ο Τζον Ρίγκερ και η Χέλεν. Ο Τζον Ρίγκερ διάβαζε ένα βιβλίο κβαντικής φυσικής και η Χέλεν διάβαζε το Φάουστ του Τόμας Μαν.
Εκεί λοιπόν που αρχίζουν και κουβεντιάζουν και λένε με αφορμή τώρα διάφορες κουβέντες, έτσι λίγο φιλολογικές, λίγο λόγιες για να αρχίσουν να φλερτάρουν και να έρχονται πιο κοντά, λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον η Χέλεν. Εσείς οι φυσικοί, λέει, μιλάτε συνέχεια για ομορφιά, αρμονία, κομψότητα, συμμετρία. Οι καλλιτέχνες όμως έχουν εγκαταλείψει αυτές τις έννοιες εδώ και καιρό, ειρωνικά μιλάει και με πικρία. Ο Νίτσε και ο Σοπενχάουερ πίστευαν πως η υπέρτατη αλήθεια είναι η μουσική. Ωστόσο, γύρω στα 1920, ο Music είδε την τροπή που έπαιρναν τα πράγματα. Οι νέοι ήρωες δεν ήταν οι μουσικοσυνθέτες, ήταν οι φυσικοί. Εδώ υπάρχει μια εικόνα που ίσως τουλάχιστον όσοι είστε συνάδελφοι να αναγνωρίζετε για τι μαθηματικό αντικείμενο πρόκειται, για ποια μαθηματικά αντικείμενα πρόκειται, αλλά και όσοι δεν είστε, ίσως υποψιάζεστε ότι πρόκειται για πολλές λωρίδες του μέτρου. Έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη τοπολογία. Η τοπολογία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που προσπαθεί να βρει, να περιγράψει τις ιδιότητες και τις μετρικές σχέσεις σε αντικείμενα, σε συγκεκριμένους χώρους, μαθηματικούς χώρους. Ωραία. Όλο το βιβλίο λοιπόν έχει ας πούμε ένα τέτοιο σχήμα τα κεφάλαιά του, δηλαδή μπλέκονται με ένα τέτοιο τρόπο. Αξίζει να μιλήσουμε ιδιαίτερως για τη λωρίδα του Μέμπιους, ένα λεπτάκι θα αφιερώσω για να γίνει κατανοητό και στους περισσότερους. Λοιπόν, εδώ κρατάω στο χέρι μου μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Κάθε λωρίδα έχει δύο πλευρές. Φανταστείτε ότι μπορείτε να περπατήσετε, ας πούμε, με μαγνητικά παπούτσια πάνω στη μία πλευρά ή πάνω στην άλλη. Έχει δύο επιφάνειες. Επιτρέπεται να μετακινηθούμε σαν άνθρωποι, σαν ανθρωπάκια, είτε στη μία μεριά της λωρίδας, είτε στην άλλη. Δηλαδή, μπορείτε να είστε είτε μόνο στον πάνω κόσμο, είτε μόνο στον κάτω κόσμο. Έτσι, τουλάχιστον αυτό δείχνει και η εμπειρία η ανθρώπινη. Δεν μπορούμε λοιπόν να μετακινηθούμε εδώ, γιατί υπάρχει πρόβλημα το πώς θα περάσουμε από εδώ, εδώ. Αυτή λοιπόν είναι μία κοινή λωρίδα. Ο Μέμπιους όμως είχε την εξής ιδέα. Αυτή η λωρίδα που σας παρουσίασα είχε δύο επιφάνειες που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο Μέμπιους είπε, θα στρίψω στην άκρη τη μία λωρίδα, κρατώ λίγο το μικρόφωνο τώρα και δεν μου είναι λίγο δύσκολο, και θα κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Να. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η λωρίδα του Μέμπιους. Έστριψε στη μία μεριά, τα ένωσε, τα πλανώσε με κόλλα. Αυτό λέγεται η λωρίδα του Μέμπιους. Δεν έχει πλέον δύο επιφάνειες, αλλά έχει μία, υπό την έννοια ότι μπορώ να περάσω και στη μία και στην άλλη, όπως περνάνε τα μυρμηγκά και αυτά. Είναι γνωστή η εικόνα του S, ένα χαρακτηριστικό, με την λωρίδα του Μέμπιους και μυρμήγκια που κυκλοφορούν και έτσι μπορεί ένα μυρμήγκι να μετακινηθεί άνετα στο εσωτερικό, στο εξωτερικό κτλ. Στη λωρίδα του Μέμπιους δεν υπάρχει εσωτερικό και εξωτερικό, δεν υπάρχει πάνω και κάτω κόσμος, είναι ένας κόσμος. Μπορούμε να μετακινούμαστε εξίσου. Είναι μια επιφάνεια διαφορήσιμη, παρακολουθήσιμη κτλ. Είναι η πρώτη, δεν ήταν. Άρα αυτό βολεύει. Είναι μια ιδέα, πολύ βασική ιδέα για το βιβλίο μας, για το έργο αυτό, το Mobius D. Ότι μπορούμε να μετακινούμαστε από εδώ και από εκεί. Ωραία. Εδώ έχουμε μια γάτα. Έχουμε μια γάτα που παίζει στη λωρίδα του Μέμπιους. Αλλά αν φανταστούμε ότι η λωρίδα του Μέμπιους είναι, θα ήθελα να το φανταστείτε αυτό σας παρακαλώ πολύ για να μπείτε λίγο στο κλίμα, φανταστείτε ότι η λωρίδα του Μέμπιους είναι το σύμπαν. Δηλαδή όλο το σύμπαν είναι κάτι σε μια λωρίδα που δεν έχει πάνω και κάτω, δεν υπάρχει ο ένας κόσμος και ο άλλος. Είναι ένα πράγμα. Αν μπορέσετε να φανταστείτε κάτι τέτοιο, φανταστείτε ένα γάτο λοιπόν που μπορεί να παίζει, να κάνει παιχνίδια εκεί, αλλά όπως βλέπετε ο γάτος αυτός είναι και ζωντανός και νεκρός. Σας θυμίζει κάποιον άλλο γάτο? Είναι ο γάτος του Σρέντιγκερ. Ο γάτος του Σρέντιγκερ λοιπόν είναι ο γνωστός γάτος που είναι ζωντανός και νεκρός. Θα εξηγήσω πολύ σύντομα τι είναι αυτό. Ο Σρέντιγκερ ήταν ένας φυσικός που, όπως σας είπα, πήρε Νόμπελ για την ανακάλυψή του πάνω στην κβαντική φυσική. Τι είναι ο χώρος ο κβαντικός? Είναι ο χώρος εκείνος που είναι σε υποατομικό επίπεδο, δηλαδή όπως ξέρετε η ύλη αποτελείται από μόρια, αποτελείται από άτομα. Το τι συμβαίνει στους χώρους αυτούς που είναι στο υποατομικό επίπεδο δεν έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στο δικό μας κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε τα γεγονότα και τα φαινόμενα εκεί είναι εντελώς διαφορετικός. Το χειρότερο είναι ότι δεν είναι κατανοήσιμος, απλώς είναι περιγράψιμος. Έχουμε μαθηματικά εργαλεία που κάνουν
πολύ σωστές προβλέψεις για το τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς συμβαίνει. Ωραία. Το γάτος του Σρέντιγκερ τι είναι? Είναι ένα νοητικό πείραμα. Λέμε, παίρνω ένα κουτί, βάζω μέσα ένα γάτο και δίπλα του, μέσα στο κουτί, βάζω και μία ραδιενεργό συσκευή. Έχω λοιπόν μία ουσία η οποία είναι ραδιενεργή και μπορεί κάποια άτομα της να διασπώνται, κάποια άλλα να μην διασπώνται κτλ. Όμως το έχω κλειστό το κουτί, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Είναι λοιπόν ο γάτος, μπορεί και να ψοφήσει, μπορεί και να ψοφήσει. Όσο είναι κλειστό το κουτί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Για την κβαντική φυσική, με βάση αυτά που θέλει έτσι όπως τα θέλει, δεν υπάρχει ζήτημα του αν ο γάτος είναι ζωντανός ή ψόφιος. Αν ανοίξουμε, λέει, το κουτί, το νοητικό πείραμα, μας περιμένει μια έκπληξη. Καλά νέα και κακά νέα. Είναι και ζωντανός και ψόφιος ο γάτος. Υπό ποια έννοια? Ότι τα μοντέλα που έχουμε, τα μαθηματικά, που περιγράφουν τι γίνεται στο υποατομικό επίπεδο, δέχονται ότι δύο γεγονότα τα οποία αντιφάσκουν στη δικιά μας τη λογική είναι πραγματικά στον χώρο της κβαντικής φυσικής. Άρα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε λοιπόν στο παράδοξο συμπέρασμα ότι ο γάτος μας είναι ταυτόχρονα και ζωντανός και νεκρός. Εντάξει, ένα νοητικό πείραμα είναι έτσι. Ωραία. Ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο στο πετσί της κβαντικής φυσικής, γιατί όλα αυτά τα πράγματα θεωρούνται, ενώ περιγράφονται μέσα στο βιβλίο, με κάποιο τρόπο θεωρούνται και λίγο δεδομένα. Δηλαδή σας βάζει λίγο στο τρυπάκι να τα ψάξετε ή... Ωραία. Φανταστείτε μία λίμνη, μία ήρεμη επιφάνεια, μία λίμνη, αν πετάξουμε μέσα ένα βότσαλο, ξέρετε όλοι ότι θα γίνουν κυματισμοί προς όλη την έκταση της επιφάνειας. Ξέρετε ότι ένα κύμα έχει κορυφές, έχει και κοιλάδες. Κάνει αυτό το πράγμα έτσι, θέλουμε στη φυσική. Νομίζω κορυφές και κοιλάδες ή όπως αλλιώς. Ωραία. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν θα ήθελα να φανταστείτε. Έχουμε εδώ μία λάμπα και ξέρετε το φως είναι κύμα. Εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε έτσι, το φως είναι κύμα. Και μάλιστα είναι καλό να πούμε ότι η λάμπα αυτή έχει ένα φως που είναι σε μία συχνότερη μονοχρωματική λάμπα. Εκπέμπει λοιπόν κύματα. Έχουμε βάλει ένα τείχος όπου καθώς προχωρούν τα κύματα, πέφτουν, το μεγαλύτερο μέρος των κυμάτων πέφτουν πάνω στο τείχο αυτό και δεν συνεχίζουν την πορεία τους. Αλλά ο τείχος έχει και δύο σχισμές που επιτρέπουν σε ένα μέρος του κύματος να συνεχίσει την βόλτα του. Καθώς λοιπόν ένα μέρος του κύματος περνάει από εδώ και ένα μέρος του κύματος από εδώ, τι γίνεται? Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι στην επιφάνεια της λίμνης, αντί για ένα βότσαλο, ρίχνω δύο βότσαλα. Όταν ρίξω δύο βότσαλα, θα βλέπω κύματα να φεύγουν και από το ένα βότσαλο και από το άλλο. Καθώς φεύγουν λοιπόν τα δύο κύματα, υπάρχουν ορισμένα σημεία. Όχι, με συγχωρείτε, πρέπει να έκανα κάποιο λάθος. Εντάξει, εδώ είμαστε. Υπάρχουν κάποια σημεία που ονομάζονται κροσί συμβολής. Είναι εκείνα τα σημεία που ενώνονται δύο κορυφές των δύο διαφορετικών κυμάτων. Αυτά τα σημεία λοιπόν, όταν συνεχίσουν την πορεία τους και καταλήξουν σε ένα δεύτερο τείχο, που είναι φωτοευαίσθητος τείχος, αφήνουν ένα ίχνος. Εκεί που πέφτουν οι κροσί συμβολής, είναι εκεί που είναι και πιο φωτεινά τα σημεία. Ενώ στα υπόλοιπα που είναι πιο σκοτεινά δεν πέφτουν την κροσί συμβολής, πέφτουν, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, χαμηλότερης έντασης. Είναι οι περιοχές με τη χαμηλότερη ένταση των κυμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε κροσούς συμβολής και έτσι σε αυτά τα φωτεινά σημεία είναι η κροσή. Ωραία. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, το μοντέλο του κύματος, όσο έχουμε φως. Ας δούμε τι γίνεται αν αντί για φως χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε άτομα. Α, πρώτα να δούμε αυτό. Κοιτάξτε, είναι κάτι απλό, είναι δύο επίπεδα, ένα τραπέζι εδώ, ας το πούμε τραπέζι, που έχει δύο σχισμές, όπως είχε ο τείχος που παρουσιάσαμε πριν. Και από πάνω ρίχνουμε άμμο, έχουμε ένα κουβά με άμμο, τον αδειάζουμε λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι η άμμος, ένα μέρος της άμμου μένει στο πάνω τραπέζι, ας το πούμε έτσι, ενώ ένα μέρος της άμμου φεύγει από τη μία σχισμή και από την άλλη. Πολύ λογικό το αποτέλεσμα, βλέπουμε εδώ ένα λοφάκι με άμμο και εδώ ένα άλλο λοφάκι με άμμο. Δύο σωρίτες λοιπόν. Πολύ λογικό, δεν έχει τίποτα το παράξενο. Ωραία. Για πάμε να το δούμε τώρα. Έχω ένα κανόνι εδώ,
το οποίο εκπέμπει άτομα. Εκπέμπει δέσμη ατόμων. Έχω βάλει μπροστά ένα τοίχο που έχει δύο σχισμές, αλλά η πάνω σχισμή είναι κλειστή. Κρατήστε το ότι είναι κλειστή, ενώ η κάτω είναι ανοιχτή. Καθώς λοιπόν εκπέμπω άτομα, τα περισσότερα άτομα ας πούμε θα πέσουν πάνω στον τοίχο και δεν τρέχει τίποτα, αλλά κάποια άτομα θα περάσουν από εδώ μέσα από τη σχισμή, θα συνεχίσουν την πορεία τους, θα πέσουν πάνω σε ένα φωτοευαίσθητο φιλμ ή τοίχος, πείτε το όπως θέλετε, και πολύ λογικό είναι να μαζευτούν σε αυτήν εδώ την περιοχή, την άσπρη. Η πλειοψηφία θα μαζευτεί εδώ, κάποια θα πάνε και λίγο έτσι πιο πάνω κάτω. Δεν είναι τίποτα το περίεργο. Φανταστείτε όπως θα βλέπουμε ποδόσφαιρο και μπαίνει γκολ καθώς χτυπήσει πρώτα δοκάρι και δεν πάει ευθεία. Αν χτυπήσει δοκάρι θα πάνε πάνω κάτω εδώ. Αλλά η πλειοψηφία των σωματιδίων θα μαζευτεί εδώ και θα αφήσει ένα ίχνος. Αν ανοίξω και την πάνω σχισμή, αυτό που περιμένω να πάρω είναι κάτι σαν αυτό που είδα με την άμμο. Τι έγινε πριν με την άμμο? Με την άμμο είδα ότι θα μαζευτούν σε μία περιοχή και σε μία άλλη περιοχή. Αυτό λοιπόν περιμένω να δω σε περίπτωση που ανοίξω και την άλλη σχισμή. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αρχίζει αυτό το κανόνι, πετάει δέσμες, περνάνε και καλά από αυτά τις δύο σχισμές, μαζεύονται τα πρώτα, μετά σιγά σιγά πυκνώνουν και ότου θαύματος η εικόνα που παίρνω είναι ακριβώς ίδια με την εικόνα που πήρα έχοντας το κύμα. Δηλαδή η δέσμη αυτή αποτελείται, θα μπορούσαμε να πούμε, από σωμάτια που συνομωτούν με κάποιο τρόπο ώστε να μην μαζευτούν σε δύο γραμμές όπως θα περιμέναμε, αλλά να έχουν συμπεριφορά κύματος. Δεν συνάδει με την κοινή λογική αυτό το αποτέλεσμα. Συμπεριφέρεται λοιπόν η δέσμη των σωματείων σαν κύμα. Και λέω εγώ το εξής. Πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο, δεν μπορεί αυτά να συνομωτούν μεταξύ τους και να συνεννοούνται και να αφήνουν ένα τέτοιο ίχνος εδώ. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Λέω λοιπόν, θα βάλω κάποιον να κάνει πόρτα. Για κοιτάξτε. Όχι μόνο δεν θα φεύγει δέσμη, αλλά θα φεύγουν ένα-ένα τα σωμάτια, για να έχω απόλυτο έλεγχο του τι συμβαίνει. Φεύγουν λοιπόν ένα-ένα τα σωμάτια, έρχονται εδώ, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλά θα χτυπήσουν στον τοίχο και δεν μας νοιάζει τι γίνονται με αυτά, αλλά υπάρχουν οι δύο σχισμές από όπου περνούν τα σωμάτια. Έχω βάλει εδώ το χαφιέ, το Big Brother. Τι κάνει αυτός? Αυτός εδώ παρακολουθεί τι γίνεται. Και κάθε φορά που θα περάσει ένα σωμάτιο από μία σχισμή, δίνει ένα σήμα και καταγράφουμε εμείς από ποια σχισμή πέρασε το κάθε σωμάτιο. Οπότε είναι όλα μια χαρά. Μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα, γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι απόλυτα αυτό που περιμέναμε. Όπως γινόταν με την άμμο. Μαζεύονται σε δύο περιοχές, εδώ και εδώ. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε βάλει το χαφιέ και μας λέει αυτά τα πράγματα. Ωραία. Αφού λοιπόν υπάρχει το καφιές και αφού φεύγουν όλα ένα-ένα, ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, είμαστε ήσυχοι ότι τελικά, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα που φεύγουν ένα-ένα, είναι φυσιολογική η συμπεριφορά τους, αυτό που περιμέναμε. Γυρίζουμε το βλέμμα και αλλού, να κάνουμε και λίγη οικονομία στο ρεύμα, να βγάλουμε από το ρεύμα το χαφιέ, δεν χρειάζεται το ανιχνευτής πια, και ότου θαύματος. Μόλις δεν κοιτάμε, μόλις δεν έχουμε καμία συσκευή που να παρακολουθεί τι γίνεται, τα σωμάτια, οι μπαλίτσες, με κάποιο τρόπο συμπεριφέρονται σαν κύμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι το περίεργο αποτέλεσμα. Ότι συμπεριφέρονται σαν κύμα. Και μάλιστα δεν είναι ότι είναι μία δέσμη, είναι ότι φεύγουν ένα-ένα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε με τη δικιά μας λογική, την ανθρώπινη λογική, να πούμε ότι το σωμάτιο περνάει και από τη μία δέσμη, και από τη μία σχισμή, και από την άλλη. Βρίσκεται σε δύο θέσεις. Αυτό είναι το μυστήριο της κυβαλικής. Αυτό το πράγμα που το ξέρουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ότι συμβαίνει, ξέρουμε να το περιγράψουμε μαθηματικά. Έχουμε τα μαθηματικά εργαλεία να κάνουμε απόλυτες προβλέψεις. Δεν μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε με την ανθρώπινη λογική, ούτε με την επιστημονική. Όποιος καταφέρει να το κατανοήσει και να το μεταφέρει σε εμάς, τον περιμένει ένα Νόμπελ.
μέχρι και σήμερα. Ωραία. Μία λοιπόν από τις ερμηνείες αυτού του φαινομένου δόθηκε το 1950 από τον Χιου Έβερετ, που λέει, εντάξει ρε παιδί μου, να κάνω μια πρόταση που λέγει για πολλά σύμπαντα. Το σωμάτιο περνάει και από τις δύο σχισμές, άρα είναι και στον ένα κόσμο και στον άλλο και είναι και σε πολλούς κόσμους μαζί. Το να είναι σε πολλούς κόσμους είναι απόλυτα θεμητό με την περιγραφή του Σρέντιγκερ, γιατί η εξίσωση του Σρέντιγκερ που περιγράφει, ας πούμε, την κίνηση του σωματιδίου δέχεται ότι γίνεται σε άπειρες διαστάσεις. Έκανε λοιπόν αυτή την εικασία, έγινε και πολύ δημοφιλής αυτή η ιδέα, είναι εγωιτευτική σε όλους μας, τα πολλά σύμπαντα, οι πολλοί κόσμοι, οι πολλές συνειδήσεις. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν ο Τζον Ρίκερ και η Χέλεν να είναι ερωτευμένοι στο διηνεκές και σε πολλούς κόσμους. Να μια ιδέα, και η ιστορία θα έχει έτσι και μια ιδιαίτερη γοητεία. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε ότι αφού όλοι μας αποτελούμαστε από κύτταρα και τα κύτταρα αποτελούνται από μόρια και τα μόρια αποτελούνται από άτομα και αφού τα άτομα παρουσιάζουν αυτές τις ιδιαίτερες συμπεριφορές που δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε αλλά μπορούν να βρίσκονται και εδώ και εκεί και αλλού και παραπέρα, θα μπορούσε κάποιος να πει, α, ωραία λοιπόν, θα μπορούσαν όλα μου τα άτομα να κάνουν αυτό, άρα εγώ είμαι σε πολλά σύμπαντα μαζί, α, ήσυχα, δεν τρέχει και τίποτα και αν είναι έτσι και λίγο μίζερος ο κόσμος, είμαι κι αλλού, μια χαρά είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι και εδώ παπάς και εκεί παπάς. Ο κύριος εδώ, ο Γκρινιάρης, έχει χαλαστεί, διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται φαινόμενο της αποσυνοχής. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Το φαινόμενο αυτό λέει ότι αυτή τη συμπεριφορά την παρουσιάζουν τα σωμάτια σε υποατομικό επίπεδο. Μόλις όμως έρθουν σε κάποια επίδραση με τα υπόλοιπα σωμάτια του κόσμου του κανονικού, τελείωσε το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είσαι παπάς εδώ, παπάς εκεί, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Τέλος. Αυτά τα απογοητευτικά τελειώνουν στον κόσμο το δικό μας. Τελειώνουμε, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχει ένα αλλά σε όλο αυτό. Πριν από αρκετά χρόνια, ένας νομπελίστας, ο Φάινμαν, ίσως τον έχετε ακουστά, πάνω δεξιά, δε ζυγιά, έκανε μία εικασία ότι υπό πολύ πολύ ειδικές συνθήκες τα βαρυτικά κύματα θα μπορούσαν να κάνουν από αποσυνοχή, δηλαδή να μην αφήσουν την αποσυνοχή να πραγματοποιηθεί. Έγραψε ένα paper στο τέλη του 20ου αιώνα, Ρότζερ Πέρροζ, ένας άλλος φυσικός πασίγνωστος και κάπως κατά κάποιο τρόπο αντίπαλος του Χόκινγκ, και η ιδέα είναι η εξής, βρίσκεται γραμμένη μέσα στο βιβλίο αυτό. Ο Ρίγκερ, ο ήρωας του βιβλίου μας, λέει, φοβόταν τις πολλαπλές εκδοχές του ίδιου γεγονότος και τη διάδοσή τους μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπως απλώνονται τα χρώματα του φάσματος στον τοίχο. Φοβόταν πως η ζωή των ανθρώπων θα εξελισσόταν σε τυχαίες συχνότητες, πως δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν πια τη σκέψη τους. Μία πολύ σύντομη αναφορά στο τι σημαίνει κβαντική σύζευξη. Μπορώ σε εντάγκλημα στα ελληνικά, μεταφράζεται σε σύζευξη ή σε αγκαλιά. Τι είναι αυτό? Στην κβαντική φυσική, αν δύο σωμάτια σχετίζονται με κάποιο τρόπο, φανταστείτε, όπως θυμάστε ίσως από το σχολείο, το άτομο αποτελείται από ηλεκτρόνια, φανταστείτε, οι δύο ηλεκτρόνια στο ίδιο άτομο σχετίζονται μεταξύ τους και αυτό που ισχύει, και ισχύει αυτό που θα σας πω, όσο και αν απομακρυνθούν μεταξύ τους, έτσι φωτός να απομακρυνθούν, η συμπεριφορά του ενός επηρεάζει πάντα τη συμπεριφορά του άλλου. Δηλαδή γνωρίζει το ένα τι κάνει το άλλο όσο μακριά και αν βρίσκεται. Διαβάζω αυτό το απόσπασμα, είναι χαρακτηριστικό. Η διάταξη του κενού, είναι εκεί στο Κρέικαρον, η διάταξη του κενού ήταν ήδη σε λειτουργία και περιέκλειε τρομακτικούς κινδύνους. Σφαίρες τρόμου ήταν έτοιμες να αγκαλιάσουν την ανθρωπότητα και να αποκαλύψουν μπροστά το είδος του οράματος που ο Ρίγκερ είχε τώρα μπροστά του. Παρατηρούσε ένα φαινόμενο αντίθετο με τη λογική, αλλά και τόσο ζωντανό στις αισθήσεις του, όσο το φάντασμα που κάποτε είχε πει στον Εύτονα, πως αυτός είχε δίκιο και οι άλλοι άδικο. Η λογική, συνειδητοποίησε ο Ρίγκερ, ήταν μονόχρωμη. Ο κόσμος της θετικής ύπαρξης είναι ένας διαπεραστικός λευκός θόρυβος, μια εκτυφλωτική πανχρωμία. Είχε το παράδοξο μπροστά στα μάτια του, μια συνύπαρξη ζωής και θανάτου. Έβλεπε τον εαυτό του ξαπλωμένο στο κρύο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι και την ώρα δίπλα του, άψυχη και αυτή, ο ίδιος άψυχος,
δύο πρόσωπα με πουκαμίσες νοσοκομείου τοποθετημένα σε μια στάση που σχεδόν θύμιζε αγκάλιασμα. Για λόγους χρόνου θα περάσω τις επόμενες διαφάνειες. Έχει να κάνει με κάποια λογοπαίγνια, αλλά μάλλον ρίξουν λίγο το κλίμα, οπότε θα προχωρήσω σε ένα άλλο κομμάτι της σημερινής παρουσίας. Να, εδώ. Μένω στο μεταμοντερνισμό. Ωραία. Τι είναι μεταμοντερνισμός? Αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να αναλυθεί, γιατί έχει και πολλές διαφορετικές εκδοχές. Θα το πω πολύ πολύ απλοϊκά και ίσως κάποιοι που είναι πιο ειδικοί εδώ μέσα μπορεί και να έχουν να μου προσάψουν διάφορα για αυτό που θα πω, αλλά εγώ θέλω να γίνω λίγο κατανοητός σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ας πούμε ότι γενικά μεταμοντέρνο έργο είναι ένα έργο το οποίο είναι υβριδικού τύπου. Δηλαδή, είναι υβριδικό σε μορφή και υβριδικό σε περιεχόμενο. Θα μπορούσε να είναι ένα έργο τέχνης, το οποίο να είναι ταυτόχρονα μια installation που έχει και βίντεο, έχει φωτογραφίες, έχει ποίηματα, έχει διαφορετικές εξισώσεις, έχει διηγήματα, έχει ό,τι θέλετε και να πούμε, να, αυτό είναι έργο. Θα μπορούσε να κάποιος λοιπόν να παρουσιάσει και να πει, ορίστε, αυτό είναι έργο. Και είναι αυτόνομο και έχει κάτι να πει. Επειδή είναι πολυμορφικό, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταμοντέρνο. Το ζήτημα είναι ότι εγώ θα ήθελα να δω τον μεταμοντερνισμό σαν έναν τρόπο θέασης. Δηλαδή, τι κάνει η μεταμοντέρνα κριτική της λογοτεχνίας? Η μεταμοντέρνα κριτική της λογοτεχνίας προσπαθεί, λέει, να αποδομήσει το κείμενο, να το δει μόνο ως κείμενο. Φανταστείτε ότι έχετε μπροστά σας κάτι το οποίο είναι μέσα και ποιήση και διαφορετική εξίσωση και ανέκδοτο και ένα διήγημα και μπλέκονται μεταξύ τους και λέτε, okay, τι έχει να μας πει αυτό το φάνη, έχει να μας πει κάτι? Οι μεταμοντέρνοι λένε, ναι, έχει να πει κάτι. Τι είναι αυτό? Δεν με νοιάζει τι είναι. Εγώ προσπαθώ να αποδομήσω το κείμενο, να μιλήσω για το συγγραφέα, να μιλήσω για αυτό καθ' αυτό. Το τι έχει να πει δεν με πολύ νοιάζει. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θέλει να πολεμήσει ο συγγραφέας, ο Κρούμι. Ο Κρούμι τι κάνει? Χρησιμοποιεί μεταμοντέρνα εργαλεία γραφής για να χτυπήσει το μεταμοντερνισμό. Το δούμε λίγο παρακάτω. Θα δούμε αποσπάσματα στο βιβλίο την άποψή του για το μεταμοντερνισμό, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιεί μεταμοντέρνα εργαλεία. Είναι ευφιέστατο αυτό που έχει κάνει. Πριν σας διαβάσω το απόσπασμα, θέλω να σας πω τι γίνεται. Σας θυμίζω ότι ο Τζον Ρίγκερ είναι ένας καθηγητής φυσικής σε ένα πανεπιστήμιο και στην αρχή λοιπόν δέχεται, όπως είδατε, ένα μήνυμα από έναν άγνωστο που λέει «Κάλεσέ με». Ταυτόχρονα όμως βλέπει ότι κάπου εκεί κοντά σε ένα κοντινό κτίριο γίνεται, λέει, μια διάλεξη για τα φαύλα κυκλοειδή. Έτσι ονομάζεται η διάλεξη. Είναι μια διάλεξη λοιπόν που γίνεται από μια, ας πούμε, φιλόλογο, μια κριτικό λογοτεχνίας, υποστηρικτή του μεταμοντερνισμού, η οποία προσπαθεί και καλά να αποδομήσει κείμενα μέσω αναφορών σε διάφορα πράγματα. Είναι μάλλον τα alter ego της Τζούλια Κρίστεβα συγκεκριμένη. Διαβάζω λίγο το απόσπασμα. Λέει, τα φαύλα κυκλοειδή ήταν μια παρόμοια ρητορική άσκηση κοινωνικής χειραγώγησης. Δεν είναι τυχαίες οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Κοινωνικής χειραγώγησης. Δηλαδή υπονοεί ότι ο μεταμοντερνισμός είναι ένα εργαλείο κοινωνικής χειραγώγησης. Αυτό υπονοεί ο Κρούμι. Για να είμαστε τίμοι, η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε εκρεμή, αν και μόνο για να χρησιμοποιήσει σαν γέφυρα με το φουκό, το κρεμεστοφουκό του προστέρου, και μέσα από αυτά να περάσει σε μια λεωφόρο άσκοπων συνειρμών. Για αυτήν, συνειδητοποίησε ο Ρίγκερ, δεν υπήρχε αλήθεια ή ψέμα. Αυτό κάνουν μεταμοντέρνοι. Δεν υπάρχει αλήθεια ή ψέμα. Αυτό το πολεμάει ο Κρούμι. Μόνο κείμενα που έπρεπε να αποδομηθούν. Τώρα, αν κάποιο από αυτά τα κείμενα τύχαινε να αντιστοιχεί σε λάθος αριθμό και συνεπώς όλη η ανάλυση ήταν λαθασμένη, τόσο το χειρότερο. Περνώ σε ένα επόμενο απόσπασμα. Είναι σε πολύ απότερα στο βιβλίο. Λέει, ο Ρίγκερ προσπάθησε να ηρεμήσει, συνειδητοποιώντας πως αυτό που τον είχε εκνευρίσει ήταν η ανάμνηση της εξορκιστικής ομιλίας για τα φαύλα κυκλοειδή που είχε παρακολουθήσει πριν λίγες μέρες στο πανεπιστήμιο. Με τις αβασάνιστες συσχετήσεις της, την άρνηση της μιας αντικειμενικής βεβαιότητας και τα νοητικά παιχνίδια της. Η ζωή, επανέλαβε στον εαυτό του, δεν είναι μια αφήγηση που μπορούμε να την ερμηνεύουμε όπως μας αρέσει. Αν ήταν, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε το ολοκαύτωμα, το Big Bang, την ίδια μας την ύπαρξη. Η λογική και η έννοια του γεγονότος κινδύνευαν και ο Ρίγκερ είχε αρχίσει να κυριεύεται από τη σκέψη πως είχε προσωπικό καθήκον να τα προστατέψει. Είναι θυμωμένος ο Ρίγκερ. Νιώθει ότι έχει ένα ρόλο αναλάβει. Και ένα άλλο απόσπασμα που λέει «Αναγνωρίζω πως υπάρχουν πολλές αλήθειες.
η αλήθεια των ερωτευμένων ή των ποιητών, των φυσικών ή των αυπηγών. Το να ισχυριζόμαστε, αυτή είναι πολύ κύρια φράση, το να ισχυριζόμαστε πως υπάρχουν πολλές, δεν σημαίνει ότι λέμε πως δεν υπάρχει καμία. Δεν χαίρεστε που η θεωρία της εξέλιξης συνεχίζει να διδάσκεται και που δεν υπάρχει πανεπιστημιακό πτυχίο αστρολογίας. Δεν αισθάνεστε ανακούφιση που οι επιστήμονες δεν προωθούν την ιδέα ενός κόσμου πολλαπλών πραγματικοτήτων. Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές δεν ισχυρίζονται πως ένα τραγούδι έχει την ίδια αξία με τις συμφωνίες του Μπετόβεν. Ωραία. Το ίδιο το έργο του Μόβιους Δίκ βγάζει κάποιες προβληματικές. Στην πρώτη του συνάντηση ο Τζον Ρίγκερ με την Έλεν λέει το εξής. Λέει, εγώ δεν διαβάζω λογοτεχνία. Εσύ έρχεσαι λέει, και μου λες τώρα για το μαγικό βουνό του Τόμας Μαν. Δεν με ενδιαφέρει κάτι του. Γιατί? Όλες λέει αυτές οι φτιαχτές ιστορίες για ανθρώπους που δεν υπήρξαν ποτέ. Και πού είναι τα στοιχεία? Πού είναι οι ιδέες? Θέλω κάθε βιβλίο να μου ανοίγει ένα παράθυρο προς ένα νέο τρόπο σκέψης. Και όχι να καθρεφτίζει πράγματα που ήδη τα γνωρίζω. Άρα, λέει ο Κρούμεϊ, εγώ με αυτό το βιβλίο, με το Mobius Dick, αυτό κάνω. Προσπαθώ να βγάλω νέους τρόπους σκέψης. Τα βασικά ερωτήματα στο που βγαίνω από το βιβλίο είναι η φύση των συμπτώσεων, η δημιουργική τρέλα και η φύση του καλλιτεχνικού επιστημονικού μου και κάποια ζητήματα ηθικής και επιστήμης. Ωραία. Πάμε στη φύση των συμπτώσεων, λοιπόν. Το κυκλοειδές, ήταν τα φαύλα κυκλοειδή, ήταν ο τίτλος της διάλεξης που παρακολούθησε. Έχουν κυκλοειδή και εδώ στο μουσείο εδώ κάτω, έχουν την ίδια εικόνα και εδώ. Το κυκλοειδές είναι ένα γεωμετρικό σχήμα. Τι δουλειά είχε σε μια λογοτεχνική ομιλία? Το κυκλοειδές αποτελεί κλασικό παράδειγμα μαθηματικής ομορφιάς στο σταυροδρόμι της τέχνης και της επιστήμης. Κυκλοειδή χαρακτήριζαν παλιά μια προσωπικότητα που αργότερα έμελε να ονομαστεί μάνιο καταθλιπτική ή διπολική. Εκείνη η ομιλήτρια είχε κολλήσει σε μια φραστική σύμπτωση και την είχε αναγάγει σε βαθιά εναορατική ερμηνεία. Ο Ρίγκερ βρισκόταν εδώ εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στο κινητό του. Όμως τέτοιου είδους τυχαίες συμπτώσεις αποτελούσαν τη βάση της σκέψης και της σταδιοδρομίας αυτής της γυναίκας. Ηρωνικά μιλάει, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε. Μια άλλη άποψη για τις συμπτώσεις. Οι συμπτώσεις δεν σημαίνουν παρά μόνο αυτό που θέλουμε εμείς να σημαίνουν. Όταν τα πράγματα μας έρχονται ευνοϊκά, προτιμάμε να μιλάμε για ταλέντο ή για πεπρωμένο. Δεν θα το διαβάσω παρακάτω, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία και πηγαίνω στο τελευταίο, νομίζω. Εδώ λοιπόν, κάποια στιγμή σας μίλησα για έναν καθηγητή, για έναν από τους ερευνητές της κβαντικής, ήταν ο Πάουλι, ένα ας πούμε λίγο σάικο τύπος της κβαντικής, που είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Carl Jung. Θυμίζω ότι ο Carl Jung ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε την έννοια του σουηδικού ασυνείδητου και της συγχρονικότητας. Ωραία. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο Πάουλι, αυτός ο σάικο τύπος της κβαντικής μαζί με τον Jung, μηχανεύτηκαν την έννοια της συγχρονικότητας. Όλες οι συμπτώσεις δηλαδή έχουν, λέει, κάποιο κρυμμένο νόημα. Ο Πάουλι θεωρούσε ότι η κβαντική θεωρία συνεπαγόταν μια νέα μορφή αιτιότητας. Ο Jung έφερε ως παράδειγμα μία αλκιώνα, διαβάζω αργά γιατί έχει μια σημασία, μία αλκιώνα που είχε δει κάποτε στο όνειρό του. Και αργότερα, όταν ξύπνησε και βγήκε για περίπατο, βρήκε μία στο δρόμο του ψόφια. Η μελλοντική ανακάλυψη, ισχυρίστηκε ο Jung, είναι αυτή που είχε προκαλέσει το προγενέστερο όνειρο. Ακούστε τι λέει, η μελλοντική ανακάλυψη της ψόφιας αλκιώνας είναι αυτή που προκάλεσε το προγενέστερο όνειρο. Αυτό τι είναι? Είναι μία από τις ερμηνείες του πώς συμπεριφέρονται τα άτομα που πάνε να περάσουν τις δέσμες. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί? Θυμάστε ίσως πως όταν πήγαιναν να περάσουν τις δέσμες, εάν, φανταστείτε, καθώς πάει να περάσει τις δέσμες, εάν δει ότι από κάπου παρακολουθείτε ότι υπάρχει ένας Big Brother, τότε στέλνει ένα μήνυμα πίσω στο χωρόχρονο και λέει, μάγκες, θα περάσουμε ξεχωριστά ο καθένας. Αν δεν υπάρχει τίποτα, τότε περνάμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θυμηθείτε λίγο τον εαυτό σας όταν οδηγάμε στην Εθνική Οδό. Ξέρετε, υπάρχει μια συνήθεια, νομίζω ότι και εμείς την είχαμε στην Κρήτη. Εάν περνάγαμε μπροστά από την τροχιά, πετάγαμε τα φώτα στους επόμενους και δίναμε σήμα. Έτσι. Οπότε βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, σε μια ευθεία 10 χιλιόμετρα να πηγαίνουν όλες τις φώτες με 60-70 χιλιόμετρα, γιατί έχουν πάρει το σήμα από τους άλλους οδηγούς, ότι παιδιά εντάξει, cool. Αυτό το σήμα στέλνει. Υποτίθεται, είναι μία ερμηνεία
ένα τέτοιο σήμα στέλνει στα άλλα και λέει: παιδιά, εδώ τώρα έχει δύο σχισμές και μας παρακολουθούν. Θα περάσει ο καθένας από τη σχισμή του χαλαρά. Μόλις δουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, γκαζώνουμε όλοι, πάμε στα 140-150 στην Εθνική, έτσι κάνουν και αυτά, αλλά εκεί δεν γκαζώνουν, περνάνε και από τις δύο σχισμές. Α, έχουν στείλει, λέει, ένα μήνυμα πίσω στο χωρόχρονο. Αυτό λέει εδώ ο Γιούνγκ. Ωραία, το περνάμε λίγο αυτό. Να μιλήσουμε λίγο για την άποψη που έχει ο Κρούνι για το μυαλό της τρέλας και της ευφυΐας. Πάνω δεξιά βλέπετε μία άλλη έκδοση στα αγγλικά του Moby's Dick. Θα δώσω και άλλα επιχειρήματα, λέει, σε αυτούς που ισχυρίζονται πως τα λογικά μου έχουν σαλέψει από την πολλή φιλοσοφία. Είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Κρούμι στο βιβλίο. Μου είναι αδιάφορο. Τι αξίζει ένα βιβλίο αν δεν σφίζει από τρέλα, μήπως και οι γραφές δεν βρίθουν από θεία παράνοια. Ίσως το σύμπαν είναι ένας νους, σήμερα μια ιδέα κοινότοπη στις μέρες μας, για τον 19ο αιώνα, όμως ριζοσπαστική. Σύμφωνα με τον Φίχτε, ο νους του Θεού ενυπάρχει στον καθένα. Ανάλογες ήταν και οι σκέψεις που έστρεψαν τον Σοπενάουερ προς την ανατολική φιλοσοφία. Ο Σρέντιγκερ και ο Μπορ ακολούθησαν. Συχνά οι άνθρωποι υπογραμμίζουν τον παραλληλισμό ανάμεσα στο βουδισμό και την κβαντική θεωρία, παραβλέποντας ότι αυτές οι ομοιότητες είχαν ενσωματωθεί εξ αρχής. Μια άλλη άποψη για το μυαλό του καλλιτέχνη είναι η εξής. Το μυαλό του καλλιτέχνη είναι θεμελιωμένο πάνω σε κάτι ακριβέστατο. Εννοώ τη μελαγχολία. Η μελαγχολία είναι μια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη της ιδιοφύειας. Στη πιο σκοτεινή και απόκριφη πλευρά της ζωής τους, των ευδιάθετων και γελαστών καλλιτεχνών, θα ανακαλύψετε κοιτάσματα απελπισίας εκεί όπου δεν τα υποπτευόταν κανείς. Λοιπόν, σε αυτήν την ανεπαίσθητη ουλή της ψυχής τους βρίσκεται ο χυμός της ιδιοφύειας τους. Η ιδιοφυΐα και η μελαγχολία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Είναι σαν, πώς να το πω, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι το τίμημα που καταβάλουν οι καλλιτέχνες για την αθανασία τους. Ωραία. Και ένα-δύο ζητηματάκια πάνω στην ηθική. Διαβάζω αυτό που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ρίγκερ λοιπόν φοβάται για το τι θα γίνει σε αυτό το πείραμα, σας το ανέφερα πριν από λίγο. Φοβάται για μια καταστροφή του στυλ ότι τέλος πάντων εκεί δεν θα δουλέψει από συνοχή, αλλά όλα θα γίνουν μια σούπα, ένα χυματιό που θα χαθεί κάθε έννοια αλήθειας και κάθε έννοια συνείδησης. Διαβάζω λοιπόν αυτό το απόσπασμα. Αν οι φόβοι του Ρίγκερ επαληθεύονταν, τότε η άσπηλη αίθουσα κατόπτρων του Ντόν δεν θα ήταν ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας, αλλά μια εστία οικουμενική σύγχυση. Τα παγιδευμένα, αναπηδητικά σωματίδια του θα ήταν σαν φαντάσματα, σαν βρικόλακες που ταλαντώνονται αιωνίως ανάμεσα σε ένα σύμπαν και το επόμενο, γεφυρώνοντας και συγχαίοντας κόσμους. Πόσο δύσκολο θα ήταν να συμβεί αυτή η καταστροφή. Ίσως όχι περισσότερο από ότι μια φευγαλιά ματιά στα κάτωτρα. Κι ύστερα, μόλις η διαρροή εξαπλωθεί, δεν θα υπάρχει πια αλήθεια ή ψέμα, γεγονός ή μύθος. Με τι θα έμοιαζε ένας τέτοιος κόσμος? Θα ήταν μια κόλαση, ένα σχιζοφρενικό μέρος όπου οτιδήποτε καθίσταται αληθές και συνεπώς παράλογο. Ένα μέρος όπου κανένα ενδεχόμενο, ακόμα και το πιο εξωφρενικό, δεν θα ήταν απίθανο. Η σατανική επινόηση του Ντόν, μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να μην είναι όραμα παρανοϊκού, θα μετέτρεπε τον πλανήτη, ίσως και το σύμπαν, σε μια τεράστια φάρσα, σε ένα ανέκδοτο με το οποίο μόνο ο ίδιος ο Θεός θα μπορούσε να γελάσει, αν κατάφερνε και αυτός να μην κλάψει με την τύχη της ανθρωπότητας. Το Moby's Dick δεν είναι παρά ένα σύγχρονο νοητικό λογοτεχνικό πείραμα. Ο ρομαντισμός και ο μοντερνισμός βρίσκουν ένα θαυμάσιο σημείο συνάντησης. Εδώ τίθεται προς υπεράσπιση ζητήματα αναβίωσης παραδοσιακών ανθρωπιστικών αξιών. Υπό αυτή την έννοια, σε πρώτη ανάγνωση δεν έχει τις αξιώσεις ενός φιλοσοφικού έργου. Είναι όμως ένα έργο που χρήζει δεύτερης και τρίτης ανάγνωσης από αναγνώστες που θέλουν να εισπράξουν και να κάνουν κτήμα τους στον πλούτο των ιδεών του Κρούμι. Δεν είναι μυθιστόρημα παραλίας. Καλεί το αναγνώστης να προβεί σε δική του έρευνα πάνω στα ετερόκλητα αλλά και ευαίσθητα θέματα που παραθέτει. Καλείται ως μέλος μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας με τη δική της πολύτιμη ιστορία και κληρονομιά να πάρει θέση. Ο άνθρωπος για τον Κρούμι είναι φορέας της ιστορίας του, άρα και των ιστοριών όλων των ανθρώπων. Και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται. Ο Κρούμι γράφει πάνω απ' όλα με την καρδιά του. Προτάσει ηθικές αξίες που στοιχιώνουν γλυκά την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. Τις βάζει ως όρους και προϋποθέσεις συνέχισης της ύπαρξης της ανθρώπινης πορείας.
τονίζει ότι για να σωθεί ο άνθρωπος οφείλει να διασώσει την ιστορία του. Δεν θα έλεγα απλώς ότι επιχειρεί να επανενώσει την επιστήμη με τον ρομαντισμό που λατρεύει. Θα υποστήριζα ότι μάλλον αποπειράται να βάλει την επιστήμη υπό μια σύγχρονη ομπρέλα ρομαντισμού. Ο προβληματισμός του είναι ένας σύγχρονος ηθικός και φιλοσοφικός στοχασμός. Στο έργο του, ο κεντρικός ήρωας θυσιάζεται σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρει τον άλλο του εαυτό, να ξαναβρεθεί με το αιώνιο τέρι του και με αυτή τη συνέβρεση να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι ύψιστη αξία που έχει τις ρίζες της πολύ πίσω στην ιστορία. Το αν το καταφέρνει, αυτό δεν είναι σαφές, αφού ο κόσμος του Μόμπιους Ντικ είναι fusion. Ο Κρούμι, σε σύγκριση με πολλούς άλλους υψηλού επίπεδου λογοτέχνες, κατέχει το know-how σε επιστημονικά θέματα τεχνικής φύσης, άρα κατά τεκμήριο μπορεί να προειδεί και να προβλέψει. Εν ολίγης, θεωρώ ότι πρόκειται για μια ελπιδοφόρα προσωπικότητα του χώρου της λογοτεχνίας, της επιστήμης και κυρίως φιλοσοφίας, του οποίου τα έργα, όσο δύσκολα και αν φαντάζουν, αξίζει να μελετηθούν με προσοχή λόγω και της ιδιαίτερης παιδαγωγικής τους αξίας.